Οι μέρες που διανύουμε είναι κρίσιμες. Μέρες εκλογών. Γι' αυτό και εγώ έχω να κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ναι, το παραδέχτηκα πρώτα στον εαυτό μου και έπειτα είμαι έτοιμος να το μοιραστώ μαζί σας. Είμαι κι εγώ υποψήφιος. Υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος Όλοι Μαζί Αγαπημένοι. Ξεχάστε τις παρεξηγήσεις. Ξεχάστε τα προβλήματα στο κομμάτι των σχέσεων. Μαλώσατε με τον φίλο σας, τον σύντροφό σας. Έχουμε εμείς τη λύση. Θέλετε να βρείτε, να βρούμε ιδανικό σύντροφο. Ψηφίζουμε Όλοι Μαζί Αγαπημένοι και όλα μας τα προβλήματα λύνονται ως διαμαγείας. Γιατί καταφέραμε να ανακαλύψουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Πριν μερικά χρόνια την επανάσταση στο κομμάτι των σχέσεων έφερε ένα χάπι, το χάπι Viagra. Μετά λοιπόν το χάπι Viagra, η επόμενη επανάσταση στο κομμάτι των σχέσεων έρχεται από το χάπι αγάπη. Ναι, χάπι όπως χάπι και χάπι όπως χάπι. Από τη στιγμή που κάποιος θα το δοκιμάσει, η ζωή του αλλάζει διαπαντός. Όλα τα προβλήματα στο κομμάτι των σχέσεων λύνονται, ξαφνικά όλοι τον συμπαθούν, ξαφνικά όλοι τον αγαπούν και τον αναγνωρίζουν ως έναν άνθρωπο πολύ σπουδαίο. Προφανώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να το χορηγηθεί το χάπι και θα το χορηγήσουμε μόνο στους ψηφοφόρους μας. Προφανώς δεν πιστεύω να νομίζετε ότι θα το δώσουμε και στους άλλους, στους από εκεί, στην άλλη όχθη. Ωραία, εντάξει. Σοβαρεύομαι λίγο τώρα και επειδή σοβαρεύομαι να πω ότι χάπι αγάπη δεν υπάρχει. Πολλοί από εμάς το περιμένουμε όμως ουρανοκατέβατο και νομίζουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα στο κομμάτι των σχέσεων και θα νιώσουμε πληρότητα με τους ανθρώπους γύρω μας χωρίς να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Απλά επειδή οι πλανήτες θα έρθουν στη σωστή θέση. Και ταυτόχρονα να πω, επειδή σοβαρεύομαι, έτσι, να πω σημαντική, σπουδαία επιτυχία, μάλλον ευτυχία στο δρόμο της επιτυχίας, στους πραγματικούς οραματιστές, τους υποψηφίους που κατεβαίνουν σε εκλογές και έχουν όραμα να επιδράσουν ουσιαστικά θετικά στους ανθρώπους και να αλλάξουν πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Τώρα, έχω όμως μια ανακοίνωση να κάνω, μπορεί να μην είμαι εγώ υποψήφιος, είναι όμως αυτό εδώ το βιβλίο, το να ευτυχήσω για να πετύχω, ή να πετύχω για να ευτυχήσω. Είναι υποψήφιο για τα βραβεία Public 2019. Μπήκε στη δεκάδα ανάμεσα σε άλλα 9 πολύ σημαντικά έργα και διεκδικεί την πρώτη θέση. Αν είναι να πάρει αυτό το βιβλίο, το βραβείο, ας είναι όμως για τους σωστούς λόγους. Γιατί αυτό θα βοηθήσει τις ιδέες που υπάρχουν σε αυτό να διαδοθούν περισσότερο και να αγγίξουν περισσότερους ανθρώπους, να επιδράσουν θετικά σε περισσότερους ανθρώπους. Και πότε για μένα έχει νόημα να ψηφίσει κάποιος, να το στηρίξει δηλαδή. Αν πιστεύει ότι μπορεί να επιδράσει θετικά, αν έχει διαβάσει ένα post, ένα απόσπασμα, το ίδιο το βιβλίο, αν νιώθει ότι θα προσφέρει κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι και η έννοια της στήριξης σε ένα βιβλίο, αυτή είναι και η έννοια της ψήφου γενικά. Το κάνω γιατί πιστεύω ότι θα φέρει κάτι ουσιαστικό. Όχι επειδή είναι ο Νικόλας, όχι επειδή είναι ο φίλος μου, όχι επειδή είναι επειδή έχω υποχρεώσει. Αυτά, μην ξεχνάτε, το χάπι αγάπη το φέρνουμε εμείς στη ζωή μας με τις μικρές καθημερινές πράξεις, συστηματικά βελτιώντας τη σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους με μικρές κινήσεις που μας φέρνουν πιο κοντά και που δείχνουν στους άλλους ανθρώπους ότι θέλουμε, είμαστε διεθυμένοι να τους αφιερώσουμε χρόνο, να δείξουμε ειλικρινές ενδιαφέρον, ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες τους, χωρίς να ξεχνάμε να εκπληρώνουμε και τις δικές μας ανάγκες. Φιλιά πολλά.